Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε απόψε και θέλω και τις δικές σας τις απόψεις στα σχόλια βεβαίως. Μία φίλη λέει, με αποφεύγουν επειδή είμαι έξυπνη. Οι κατάλληλοι δεν τολμούν και οι ακατάλληλοι για σχέση είναι τολμηροί και μου λέει, τι κάνουμε όταν οι άντρες που μας πλησιάζουν και τους οποίους γνωρίζουμε, είναι γνωστοί χρόνων, είναι ελεύθεροι, δεν τολμούν για σχέση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο λόγος που δεν τολμούν είναι ότι σε θεωρούν πολύ έξυπνοι. Απάντησα και εγώ στη φίλη μονολεκτικά, τίποτα δεν κάνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε όταν κάποιον που ξέρουμε πολύ καιρό και με τον οποίο θεωρούμε ότι ταιριάζουμε μας αποφεύγει επειδή μας θεωρεί πολύ έξυπνες για να κάνουμε σχέση μαζί τους. Τι να κάνεις, με το ζόρι θα τον πάρεις τον άλλο να του πεις έλα να κάνουμε σχέση γιατί ταιριάζουμε κατά τη γνώμη μου και να κάνουμε. Μου απαντάει η φίλη πίσω και λέει ένας άντρας που ενδιαφέρεται για μένα, κατά τη γνώμη μου είναι κατάλληλος για να κάνουμε σχέση, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, μιλάμε για ώρες, ταιριάζουμε στις απόψεις μας και είναι πολύ συμπαθητικός. Αυτός μου επαναλαμβάνει συνέχεια, είσαι πολύ έξυπνη, είσαι πολύ έξυπνη. Κάποιοι άλλοι πάλι, ακατάλληλοι, είναι πολύ τολμηροί. Αν σε ενδιαφέρει, κάνε αυτό το θέμα. Αν το να είναι μια γυναίκα έξυπνη είναι αποθητικός παράγοντας για έναν κατάλληλο άνδρα και όχι αποθητικός παράγοντας για έναν ακατάλληλο άνδρα. Το κάνω αυτό το θέμα γιατί το ακούω πολύ συχνά. Και το ακούω ως δικαιολογία, σαν δικαιολογία, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι δικαιολογία, σαν δικαιολογία από άντρες οι οποίοι κάνουν παρέα με μια γυναίκα, απολαμβάνουν την παρέα μιας γυναίκας, απολαμβάνουν τη συζήτηση με μια γυναίκα ευφύ και με ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αλλά δεν προχωρούν στο να φλερτάρουν αυτή τη γυναίκα και λένε επειδή είναι πολύ έξυπνη και εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Αυτό το θεωρώ δικαιολογία και κακή δικαιολογία μάλιστα. Και είναι καλή ιδέα να κάνουμε αυτό το βίντεο για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ο έρωτας είναι αδυσόπιτος όταν ερωτευτείς ένα πρόσωπο. Όταν έχεις πάθει έρωτα με έναν άνθρωπο, τίποτα δεν σε σταματά. Όλα τα άλλα δεν είναι έρωτες. Όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο, αλλά όχι έρωτες. Φιλενάδα, αν αυτός ο τύπος, ο οποίος απολαμβάνει να συνομιλεί μαζί σου, απολαμβάνει την διανοητική και πνευματική παρέα μαζί σου, σε γούσταρε πραγματικά ερωτικά, τίποτα δεν θα τον σταματούσε και θα σου το έδειχνε και θα σε διεκδικούσε. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση ότι δεν σε γουστάρει ερωτικά επειδή εσύ δεν είσαι αξιαγάπητη και επειδή εσύ δεν είσαι αξιέραστη. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Οι άνθρωποι λειτουργούν απέναντί μας με βάση τον εαυτό τους και όχι με βάση εμάς. Ξέρω και το αντιλαμβάνομαι και το έχω βιώσει κι εγώ και το βιώνω κι εγώ κατά καιρούς ότι ο έρωτας είναι μεγάλη ανάγκη και όχι απλώς επιθυμία. Όταν δεν είμαστε καλά συναισθηματικά, όταν είμαστε στα κάτω μας, όταν νιώθουμε μοναξιά, όταν βουλιάζουν τα καράβια μας, περιμένουμε τον έρωτα Θεό, καβάλα πάνω σε ένα άσπρο κατά προτίμηση άλογο και όχι μαύρο, να έρθει να μας απελευθερώσει από τη δυστυχία μας, τη στενοχώρια και τη δυσμηρία μας. Ξέρω τι σημαίνει να λαχταράς την ερωτική αγάπη και να την επιδιώκεις με όλα τα μέσα. Είναι ανθρώπινο, είναι φυσιολογικό, είναι κατανοητό, είναι αναμενόμενο. Όμως η ερωτική αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει κατά παραγγελία. Δεν μπορεί να συμβεί κατά παραγγελία και χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις για να ερωτευτούν δύο άνθρωποι με ανταπόκριση. Η πρώτη προϋπόθεση είναι και οι δύο άνθρωποι να είναι ελεύθεροι από έρωτα προς άλλον άνθρωπο, από έρωτα ή προς κόλληση προς άλλον άνθρωπο. Εσύ είσαι ελεύθερη που με ρωτάς. Το ξέρω πως είσαι ελεύθερη. Είσαι διατεθειμένη να επενδύσεις σε μια νέα γνωριμία και να δημιουργήσεις, καλλιτεχνικά κιόλας, μια νέα ερωτική σχέση. Δεν σημαίνει όμως ότι και οι άνθρωποι που γνωρίζεις είναι επίσης ελεύθεροι. Θέλω να σε ενημερώσω ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι ελεύθεροι, ενώ φαίνονται ελεύθεροι. Μπορεί να μην έχουν μια επίσημη ερωτική σχέση, αλλά να είναι
δοσμένη σε μια μυστική ερωτική σχέση, ίσως και παράνομη εντός εισαγωγικών. Για παράδειγμα, ένας άνδρας ο οποίος δεν είναι παντρεμένος, δεν συγκατοικεί με κάποια γυναίκα, δεν έχει φανερό δεσμό με κάποια γυναίκα, μπορεί κάλλιστα να έχει μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα παντρεμένη, να είναι ερωτευμένος μαζί της ή να είναι προσκολλημένος πάνω σε αυτή τη γυναίκα, γιατί μπορεί να είναι και ψυχοπαθολογική η σχέση τους και να έχει μια άρρωστη προσκόλληση, και να έχει ελεύθερο χρόνο, επειδή το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένος, το πρόσωπο με το οποίο είναι κολλημένος, είναι παντρεμένο, οπότε δεν μπορεί να επικοινωνεί με εκείνο το πρόσωπο ανά πάσα στιγμή. Οπότε αυτός ο άνδρας μπορεί να επιλέγει να γεμίζει τις ελεύθερες του ώρες με ενδιαφέρουσα συνομιλία με μια γυναίκα ελεύθερη, η οποία να είναι και πολύ έξυπνη, και να αναφωνεί συχνά, μα είσαι πολύ έξυπνη, μα είσαι πάρα πολύ έξυπνη, είτε γιατί όντως είσαι πολύ έξυπνη, είτε σαν μια δικαιολογία για το γιατί δεν προχωρείς στο να δημιουργήσεις σχέση μαζί σου. Και όμως, κορίτσι μου, ο βασικός λόγος που δεν προχωρείς στο να δημιουργήσεις ερωτική σχέση μαζί σου είναι επειδή δεν είναι ερωτευμένος. Και στην περίπτωση αυτή που ανέφερα, δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου, επειδή ήδη είναι ερωτευμένος με ένα άλλο πρόσωπο. Δεν μπορεί να ερωτευτεί ένας άνθρωπος που είναι ήδη ερωτευμένος σε ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είτε μας αρέσει, είτε όχι, άμα δώσουμε κάπου την καρδιά μας, είτε ορθά είτε λανθασμένη, είτε να τη δώσουμε εκεί που αξίζει, εκεί που δεν αξίζει, να τη δώσουμε εκεί που έχουμε σεβασμό και ανταπόδοση αγάπης, είτε να τη δώσουμε εκεί που μας φτύνουν, εκεί που δεν μας εκτιμούν, εκεί που δεν μας αγαπούν. Όπως μας αρμόζει, αν είναι αλλού δοσμένη η καρδιά μας, δεν την έχουμε διαθέσιμη για να τη δώσουμε. Και οι περισσότεροι από μας δεν έχουμε την εντιμότητα να πούμε στα ίσια, ξέρεις, απολαμβάνω την επικοινωνία μαζί σου, απολαμβάνω να συζητάμε, απολαμβάνω να ανταλλάζουμε απόψεις, μ' αρέσει η οικειότητα που έχουμε αποκτήσει και το ότι γνιάζεσαι για το αν ξύπνησα καλά και το αν έφαγα καλά και αν κοιμήθηκα καλά και λοιπά και λοιπά, και μου δείχνεις μια τρυφερότητα ανθρώπινη, αλλά δεν είμαι διαθέσιμος, δεν είμαι διαθέσιμη για δημιουργία ερωτικής σχέσης, επειδή εγώ αγαπάω αλλού και είμαι δοσμένος, είμαι δοσμένη αλλού. Οι περισσότεροι δεν το λένε αυτό, δεν το λέμε αυτό. Προχωρούμε στη νέα γνωριμία, προχωρούμε για να πάρουμε αυτά που μας λείπουν από τη ζωή μας ήδη, αλλά δεν θέλουμε να πάρουμε αυτά που έχουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν ήδη έχουμε έρωτα, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άλλον έρωτα. Όχι, αν μας λείπει επικοινωνία, θα πάρουμε την επικοινωνία και μόνο μέχρι εκεί. Αν μας λείπει παρέα, θα πάρουμε την παρέα και μόνο μέχρι εκεί. Αν μας λείπει η άτυπη πλατωνική συντροφικότητα, θα πάρουμε την άτυπη πλατωνική συντροφικότητα και μέχρι εκεί. Γι' αυτό, αν είσαι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεσαι σε διαδικασία που ψάχνεις να δημιουργήσεις για τον εαυτό σου μια ερωτική σχέση πλήρη, μια ερωτική σχέση που να πληρεί και τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου, οφείλεις να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να παρατηρείς πως συνδέονται μαζί σου οι άνθρωποι που σε πλησιάζουν και να κάνεις τις απαραίτητες διευκρινιστικές ερωτήσεις, με κίνδυνο να σταματήσει αυτή η επικοινωνία. Πολλές φορές ακούω από ανθρώπους ότι έχω γνωρίσει ένα πρόσωπο, συνομιλούμε με αυτό το πρόσωπο, μιλούμε με μηνύματα, μιλούμε με τηλέφωνα, μιλούμε με βιντεοκλήσεις, έχουμε βρεθεί κάποιες φορές, αλλά δεν τολμώ να ρωτήσω τι έχουμε εμείς οι δύο ή πώς βλέπει το άλλο το πρόσωπο τη γνωριμία μας, γιατί φοβάμαι μήπως τρομάξει και φύγει. Αγάπη μου, θα τρομάξει και θα φύγει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να μείνει, ούτως ή άλλως. Και ο οποίος ήρθε για να πάρει αυτό το λίγο που του λείπει και να μην δώσει τίποτα. Οπότε, αν εσύ είσαι διατεθειμένη, και εσύ οποιοσδήποτε ακούς το βίντεο, είσαι διατεθειμένος να ανοίξεις δρόμο στη δικιά σου ζωή για μια πληρωτική ερωτική σχέση, οφείλεις να παρατηρείς προσεκτικά πώς λειτουργούν μαζί σου οι άνθρωποι με τους οποίους νομίζεις ότι ταιριάζεις ή πιστεύεις ότι ταιριάζεις, και να το ψάχνεις μέχρι να δεις αν όντως ταιριάζεις και αν όντως το άλλο το πρόσωπο είναι διαθέσιμο και διατεθειμένο να προχωρήσεις σε ερωτική σχέση. Γιατί αν δεν μιλάμε και δεν ανοίγουμε το στόμα μας και αν
αρκούμαστε στα μισόλογα και στις μισές κουβέντες και «Α, έχει πει δύο φορές ότι είμαι πολύ έξυπνη, άρα φοβάται που είμαι έξυπνη ο κακομύρης και είναι φοβικός, πω, το λυπάμαι». Δεν θα προχωρήσουμε στο να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και έτσι το λιγότερο θα σπαταλήσουμε το χρόνο μας. Τώρα τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι είναι τολμηροί, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι ακατάλληλοι. Αν ένας πιθανός μελλοντικός σύντροφος κατά τη γνώμη μας είναι ακατάλληλος, όσο τολμηρός και αν είναι στο να διεκδικήσει την προσοχή μας και να διεκδικήσει την επικοινωνία μαζί μας, να διεκδικήσει το να βγει έξω, ένα ραντεβού μαζί μας, να διεκδικήσει το να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση μαζί μας, εφόσον εμείς θεωρούμε αυτό το πρόσωπο ακατάλληλο, δεν μας αφορά η τολμηρότητά του και αρνούμαστε ευγενικά. Δεν έχει νόημα. Τέτοιου είδους συζητήσεις, τέτοιου είδους προβληματισμοί δεν βοηθούν κανένα. Να λες, μα γιατί αυτοί που είναι κατάλληλοι δεν είναι τολμηροί να προχωρήσουν τη σχέση και αυτοί που είναι ακατάλληλοι είναι τολμηροί και θέλουν να δημιουργήσουν σχέση. Όχι. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό ακαταλληλότητας μελλοντικού ερωτικού συντρόφου είναι το να μην είναι αυτός ο μελλοντικό, πιθανός ερωτικός σύντροφος, ερωτευμένος μαζί μας και να είναι κολλημένος, προσκολλημένος με κάποιο άλλο πρόσωπο, με κάποιο άλλο δεσμό από το παρελθόν ή το παράλληλο παρόν. Ας μην βιαζόμαστε να βαφτίσουμε ένα πρόσωπο ως κατάλληλο για ερωτικό σύντροφο δικό μας, προτού το ζήσουμε αυτό το πρόσωπο σε συνθήκες σχέσης. Οποιοςδήποτε μπορεί να φαίνεται εξαιρετικός προτού παραγνωριστούμε και όταν παραγνωριστούμε να το δούμε με στα πραγματικά του χρώματα και να μην μας αρέσει και να μας φαίνεται το λιγότερο ακατάλληλος. Τέτοιου είδους προβληματισμοί δεν μας βοηθούν να προχωρήσουμε στην ερωτική μας ζωή και δεν μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ερωτική ζωή. Γιατί αν καθόμαστε να τρώμε το χρόνο μας προβληματιζόμενοι γιατί ο τάδε και η τάδε, ενώ κάνουν παρέα μαζί μας, ενώ ανταλλάζουν μηνύματα με εμάς, δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ερωτική σχέση επειδή και καλά τρομάζουν ή επειδή και καλά φοβούνται, όλη αυτή η μιζέρια η οποία προκύπτει από αυτούς τους συλλογισμούς θα μας καθυλώσει σε μια συνθήκη συναισθηματική του στυλ, «Αχ, είμαι πάρα πολύ άτυχη, γιατί δυστυχώς επειδή είμαι πολύ έξυπνη, οι κατάλληλοι άντρες φοβούνται να συνδεθούν μαζί μου και οι ακατάλληλοι δεν φοβούνται». Όχι. Όχι. Δεν έχεις γνωρίσει ακόμη πραγματικά κατάλληλο άνθρωπο. Γιατί ο πραγματικά κατάλληλος άνθρωπος, ο πραγματικά ταιριαστός άνθρωπος, σημαίνει πως θα είναι και αυτός έξυπνος και ένας έξυπνος άνθρωπος δεν θα αφήσει να του ξεφύγει ένας επίσης έξυπνος άνθρωπος που τον ελκύει ερωτικά και ταιριάζουν. Είναι βλακώδες. Βλακώδες είναι να απορρίπτεις κάποιον λόγω ευφύειας, αν όντως συμβαίνει αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι τέτοιου είδους δικαιολογίες είναι απλές χαζές δικαιολογίες. Δεν προχωρώ γιατί είσαι πολύ έξυπνη και τρομάζω από τις έξυπνες γυναίκες. Όχι, αγάπη μου, ένας έξυπνος άνδρας και θαραλέος άνδρας φτιάχνεται από μια έξυπνη γυναίκα. Μπίπ από μια έξυπνη γυναίκα. Καταλαβαίνετε τη λέξη που θέλω να πω. Του αρέσει μια έξυπνη γυναίκα. Τον εξητάρει μια έξυπνη γυναίκα. Τον ενθουσιάζει μια έξυπνη γυναίκα. Επειδή ακριβώς είναι έξυπνος και ξέρει ότι δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα από ένα ευφύ άνθρωπο. Αντιθέτως, έχει να φοβηθείς πολλά από κουτοπώνυρους ανθρώπους. Από παλαβούς ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν ήσυχοι ενώ στην πραγματικότητα είναι κουτοπώνυροι. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι η δικιά σου ευφία. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που θεωρείς κατάλληλος στην πραγματικότητα δεν είναι κατάλληλος επειδή δεν είναι διαθέσιμος. Γιατί αν είναι διαθέσιμος, εφόσον απολαμβάνει την παρέα σου, θα έπεφτε στον έρωτα και ο έρωτας δεν σταματάει κανέναν. Ο έρωτας δεν αφήνει κανέναν να σταματήσει από του να διεκδικήσει το άλλο το τέρι. Τώρα, αν αυτοί που εσύ θεωρείς ακατάλληλοι είναι τολμηροί, ίσως είναι τολμηροί επειδή σε ερωτεύτηκαν ή είναι τολμηροί επειδή έχουν μία στάση ζωής. Ρίχνουμε φλερτ, ρίχνουμε τα δίχτυα μας σε πολλές γυναίκες ή σε πολλούς ανθρώπους και ό,τι κάτσει και όπου κάτσει. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο όλα αυτά, ξέρω ότι θα προτιμούσατε τα πράγματα να ήταν μηχανικά, πολλοί από εμάς θα προτιμούσαμε τα πράγματα να ήταν μηχανικά,
να ήταν πολύ εύκολο, δηλαδή να είσαι ελεύθερο πρόσωπο, να το δείχνεις ότι είσαι ελεύθερο, να έρχεται ένα άλλο ελεύθερο πρόσωπο, να είναι κατάλληλο, να είναι επίσης διαθέσιμο, να σε ερωτευτεί, να το ερωτευτείς και να προχωρήσετε. Η ζωή όμως δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά δεν είναι απαραίτητος δύσκολο αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αν βάλουμε τον εαυτό μας προτεραιότητα, προτεραιότητα της δικής μας αγάπης και της δικής μας έγνοιας, αν η έγνοια μας είναι να είμαστε εμείς καλά, αν φροντίζουμε και προστατεύουμε τον εαυτό μας από αχρίαστα ξοδέματα, γιατί πρόσεξε, το να κάθεσαι να συνομιλείς με τις ώρες με κάποιον που θεωρείς μέσα στο μυαλό σου κατάλληλο, ο οποίος δεν σε φλερτάρει επειδή ως δικαιολογία φέρει το ότι είσαι έξυπνη, ξοδεύεσαι αχρίαστα, ενώ άνοιξε το στόμα σου χρυσή μου και πες του, μιλάμε τόσες ώρες τη μέρα, έχουμε μια τακτική επικοινωνία, εγώ είμαι ελεύθερη, είμαι διαθέσιμη για δημιουργία ερωτικής σχέσης. Θέλω να σε ρωτήσω αν νιώθεις και εσύ το ίδιο, ότι είμαστε ταιριαστοί, αν είσαι και εσύ ελεύθερος όπως είμαι και εγώ και αν θα ήθελες να πάρουμε τη γνωριμία μας στο επόμενο επίπεδο. Και αν σου πει ναι, να το δοκιμάσεις. Αν σου πει όχι, να πάει στο καλό και θα έχεις σταματήσει να σου σπαταλάει το χρόνο σου. Γιατί από τη στιγμή που εσύ προσδοκείς κάτι περισσότερο από μια επικοινωνία και ο άλλος δεν προσδοκεί, σου σπαταλάει το χρόνο σου. Ας προστατεύσουμε τον πολύτιμο εαυτό μας και ας μην τρώμε το χρόνο μας σε αχρίαστες, να το ξοδεύουμε σε αχρίαστες επικοινωνίες. Να χτίζουμε φρούδες ελπίδες, τις οποίες να φοβόμαστε μην τυχόν και καταρριφθούν οι ελπίδες μας και να μην ρωτάμε αυτά που οφείλουμε να ρωτήσουμε. Από τη στιγμή που εσύ θέλεις να δημιουργήσεις ερωτική σχέση και ο ένας άλλος άνθρωπος που σου ελκύει ερωτικά και το θεωρείς κατάλληλο παίρνει τόσο πολύ από τον πολύτιμο σου χρόνο, δικαιούσε και οφείλεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο και να πεις εγώ επενδύω σε αυτό το χρόνο έχοντας αυτή την προσδοκία. Έχεις παρόμοια προσδοκία? Αν δεν έχεις, καλύτερα να το γνωρίζω, γιατί δεν θα ήθελα να αγοράζω μετοχές για παράδειγμα οι οποίες να μην έχουν αξία μετά. Αύριο που είναι Αριστοτρίτη έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα με την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που αφορά τη λήψη αποφάσεων και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οικονομικούς όρους για να πάρουμε ψυχολογικές αποφάσεις. Τώρα να σας πω ακριβώς τον τίτλο «Πώς παίρνουμε μια απόφαση, ανάλυση ψυχολογικού κόστους ωφέλους στις ανθρώπινες σχέσεις». Και η Αριστονίκη αύριο θα μας το εξηγήσει πάρα πολύ ωραία, αύριο στις 11 το πρωί, Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 βγαίνει αυτό το βίντεο. Σας στέλνω την αγάπη μου και προσέξτε, δεν αφήνουμε να σπαταλάει το χρόνο μας κανένας από τη στιγμή που εμείς είμαστε διατηθειμένοι και είμαστε σε μια διαδικασία που θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση. Δικαιούμαστε να μην μας σπαταλάει κανείς το χρόνο μας. Φιλιά!